Public School. Άσκηση εμπέδωσης πάνω στην γεωμετρία Α Λυκείου από την σελίδα 63. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε τώρα. Έχουμε τα εξής. Από το εξωτερικό σημείο π κύκλου ωμικρον ρο, δηλαδή κύκλου με κέντρο το ωμικρον και ακτίνα το ρο, φέρουμε τα εφαπτώμενα τμήματα π ρο α και ρο β, να μιλάμε ελληνικά. Μία τρίτη εφαπτωμένη στο σημείο ε του κύκλου τέμνει τα ρο α και ρο β στα σημεία γ και δ. Αντίστοιχα, να βρεθεί η περίμετρος του τριγώνου ρο γ δ ως συνάρτηση των εφαπτωμένων τμήματων ρο α και ρο β. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να διαβάζουμε και να φτιάχνουμε το σχήμα. Λέει, από εξωτερικό σημείο κύκλου. Εμείς έχουμε σίγουρα έναν κύκλο εδώ. Νάτος ο κύκλος, έτσι. Έναν κύκλο. Έχουμε εδώ πέρα ένα κέντρο, νάτο, το όμικρον. Έτσι. Και προφανώς, όπως λέει και στην εκφώνηση πάνω, η ακτίνα είναι R. Ένα εξωτερικό σημείο ρο. Ας υποθέσουμε το σημείο ρο είναι εδώ. Και φέρνουμε τα εφαπτώμενα τμήματα. Δηλαδή, φέρνουμε το εφαπτώμενο από το ρο. Εδώ πέρα, το ρο α προς τον κύκλο και όμοια φέρνουμε και από το ρο στο β. Έτσι. Πολύ ωραία. Μία τρίτη εφαπτωμένη στο σημείο ε, πρέπει να πάρουμε ένα τρίτο σημείο ε, έτσι. Οπότε θα πάρουμε ένα σημείο ε κατά πώς μας αρέσει, θα λέγαμε, τυχαίο εδώ πέρα. Ένα τυχαίο σημείο ε και φέρουμε την εφαπτωμένη στο σημείο ε. Και προφανώς αυτή η εφαπτωμένη στο σημείο ε έρχεται και τέμνει, κόβει τις άλλες εφαπτώμενες. Την ρο α και την ρο β. Λοιπόν, έχουμε το σημείο ε, ας το βγάλουμε και απ' έξω καλύτερα ακόμα, έτσι, για να μην έχουμε έτσι, σύγχυση, ε το σημείο εδώ πέρα, πολύ ωραία. Και λέει τώρα, αυτή η εφαπτωμένη λέει τέμνει τα ρο α και ρο β στα σημεία γ και δ. Δηλαδή το ρο α στο γ, δηλαδή αντίστοιχα, και το ρο β στο δ. Με λίγα λόγια, φτιάξαμε το σχήμα μας. Δηλαδή, φτιάξαμε τις δύο εφαπτώμενες από το σημείο ωραίο προς τον κύκλο εδώ πέρα με κέντρο το όμικρον και ακτίνα R. Ας τη βάλουμε και αν έχουμε και αυτή σημειολογικά πάνω. Νάτι. Αυτή είναι η ακτίνα R. Έτσι. Και στη συνέχεια, από το τυχαίο σημείο εδώ πέρα ε, φέραμε την εφαπτώμενη που έκοψε τις δύο άλλες ρο α και ρο β. Τη ζητάει. Ζητάει να βρεθεί η περίμετρος του τριγώνου ρο γάμα δέλτα. Δηλαδή, εμείς έχουμε το τρίγωνο το ρο γάμα δέλτα και θέλουμε να δούμε την περίμετρο όταν την εκφράσουμε. Τι λέει? Ως συνάρτηση, δηλαδή να την εκφράσουμε, να την βρούμε μόνο σε σχέση με ποιο. Να την εκφράσουμε την περίμετρο σε σχέση το ρο α, ωραία, και το ρο β. Έτσι, και ρο β. Ή έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Ρο α και ρο β. Και γάμα δέλτα, έτσι. Έχει γίνει τυπογραφικό λάθος, ε. Δηλαδή, τι έκανε ο... Όχι, δεν πειράζει, μας το κάνουμε εδώ πέρα. Περίμενε, εδώ. Θα πάμε εδώ πάνω, και έτσι. Και αντί εδώ πέρα να έχουμε αυτό το... Ρο β είναι το γάμα δέλτα. Έτσι, λάθος τυπογραφικό. Το οποίο λάθος το αντιλαμβανόμεθα γιατί έχοντας μελετήσει όντας την άσκηση δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έτσι, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν σβήνουμε αυτό εδώ πέρα. Σωστά. Και πάμε και γράφουμε το γάμα δέλτα. Λοιπόν, βλέποντας το σχήμα μας, κάνουμε τις πρώτες μας σκέψεις. Οι πρώτες σκέψεις ξεκάθαρες, τα λέγαμε, οι οποίες έχουμε
Και αν θέλετε, ας χαράξουμε και τις τρεις εδώ πέρα, τις τρεις ακτίνες, έτσι, κάθεται στην επιφάνεια, κάθεται στις εφαπτώμενες εδώ, όμοι και αυτοί, όμοι και την άλλη εδώ, εντάξει, θέσεις εδώ. Τι έχουμε, προσέξτε, γνωρίζουμε από ένα σημείο εκτός, και στο βάλαμε κόκκινο εδώ, το βλέπουμε, το ρο, έτσι, προς τον κύκλο που έχω χαράξει την ρο α και την ρο β, εγώ γνωρίζω ότι η ρο α είναι ίση με τη ρο β. Μα θα μου πεις γιατί, γιατί πολύ εύκολα. Καλέ μου μαθητή, θα το θυμάσαι και θα λες, κοίταξε, από το σημείο που φάει φαρτώμενες, αν φέρω αυτή εδώ την, έτσι, την, το εφηρότημα, το ευθύ γραμματοποιημένο από το ρο στο κέντρο ή όπως τη λέμε την διάκεντρο, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, την διακεντρική μάλλον ευθεία, την δια του κέντρου διερχόμενη ευθεία, το λέγαμε καλύτερα, εντάξει, ωραία. Όχι δια των κέντρων, έτσι, ωραία. Αυτά τα δύο τριγωνάκια εδώ πέρα που βλέπουμε, το πάνω και το κάτω νήσα, προφανώς. Έχουμε την ιδιότητα ότι, προσέξτε, το σημειώσουμε ότι το ρο α ίσο με το ρο β. Μα αυτή την ιδιότητα την έχουν όλα τα σημεία. Και το σημείο γ πάλι την έχει και το σημείο δ. Δηλαδή τι έχουν ιδιότητα, ότι ας βάλουμε εδώ ένα σύμβολο εδώ πέρα, αυτό να είναι μία και μία γραμμούλα και εδώ να βάλουμε τρεις γραμμούλες και εδώ τρεις γραμμούλες. Έτσι. Άρα εμείς τι έχουμε, προσέξτε, έχουμε το εξής, ότι η περίμετρος του τριγώνου που με ενδιαφέρει εδώ πέρα, πιανού τριγώνου, του ρο γάμα δέλτα, του ρο γάμα δέλτα, πόσο είναι η περίμετρος, για να το γράψουμε, η περίμετρος είναι ανω κάτω τελεία, πόσο είναι, είναι δύο φορές το ρο α, γιατί κοίταξε, το ρο α και το ρο β νήσα. Ναι, επίσης δεν είναι δύο φορές το γάμα έψιλον. Και δύο φορές το γάμα έψιλον, και θα μου πεις γιατί δεν πήρες, δάσκαλε, το γάμα α. Πήρα το γάμα έψιλον γιατί βασικά θέλω να κάνω αναφορά στο γάμα δέλτα. Άρα δύο φορές το γάμα έψιλον, πολύ ωραία, συν δύο φορές το έψιλον δέλτα, γιατί το έψιλον δέλτα και το βήτα δέλτα είναι ίσα πάλι. Συν δύο φορές το έψιλον δέλτα. Μα αυτό με τη σειρά του πώς γράφεται. Γράφεται δύο φορές το ρο α, ωραία, συν 2 γάμα έψιλον και έψιλον δέλτα. Μα το γάμα έψιλον, πού είναι το γάμα έψιλον, να το. Το γάμα στο έψιλον αυτό εδώ πέρα. Το έψιλον δέλτα δεν είναι αυτό εδώ πέρα. Άρα το γάμα έψιλον και το έψιλον δέλτα πόσο είναι. Είναι ίσο με γάμα δέλτα. Άρα πού κατέληξα. Κατέληξα αυτό εδώ κάτω η σχέση 1. Δηλαδή κατέληξα από τη σχέση 1 η περίμετρος να είναι πόσο ίση με, ας τη βάλουμε, θα τη βάλουμε και με π, ας τη βάλουμε πες, δηλαδή να σβήσουμε αυτό εδώ πέρα, περίμετρος, πες, περίμετρος του τριγώνου πιανού του ρο γάμα δέλτα, του ρο γάμα δέλτα τριγώνου είναι ίση με δύο φορές το ρο α, δύο φορές το ρο α συν δύο φορές το γάμα δέλτα. Συν δύο φορές το γάμα δέλτα. Τόσο όμορφα. Λοιπόν, βλέπουμε το σχήμα, παίζουμε, διαβάζουμε την άσκηση, προσέξτε. Πάμε από την εκφώνηση στο σχήμα εδώ κάτω, προσεκτικά, έτσι. Αποκτούμε την αίσθηση της δεξιοτεχνίας στο χέρι μας, όπως επίσης και στη σκέψη, αν θέλετε και στην διατύπωση των λεγόμενων στην εκφώνηση, και από εκεί και πέρα καταλήγουμε σε αυτό που θέλουμε. Νομίζουμε ότι αυτά είναι ανοιχτά μαθήματα για όλο τον κόσμο.